Την ιδέα δημιουργίας γραμμής στήριξης θυμάτων βίας στην οικογένεια ξεκίνησε από την οργάνωση Ίσα Δικαιώματα Ίσες Ευθύνες. Την εποχή εκείνη η πρόεδρος ήταν η κυρία Μέρη Πύργου. Λίγο αργότερα, ίσως ένα-δύο χρόνια μετά, λόγω του μεγάλου αριθμού περιστατικών που παρουσιάστηκαν, διαπιστώθηκε η ανάγκη ότι έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νέος σύνδεσμος για να χειρίζεται αυτά τα θέματα. Και έτσι το 1990 δημιουργήθηκε ένας ΠΑΠ. Η πρώτη μαρτυρία, θυμάμαι, ήταν μια γυναίκα 70 χρονών. Ήμουν εθελόντρια τότε και την άκουσα να μου λέει, εγώ κόρη μου αντιμετώπισα τη βία από τον άντρα μου για 50 ολόκληρα χρόνια. Πώς είχαμε το δικαίωμα να κλείσουμε αυτή την τηλεφωνική γραμμή και να μην ακούγονται οι μαρτυρίες αυτών των γυναικών που για χρόνια ολόκληρα δεν είχαν που να λένε τον πόνο τους. Υπήρχε μία αναχρονιστική αντίληψη, μη σας πω και γέλιο, κοροϊδία για τη γυναίκα που κακοποιείται. Δηλαδή έγινε μάρτυρας σκηνής που κάποιος χτυπούσε τη γυναίκα του δημόσια και ο κόσμος περνούσε, έβλεπε τη σκηνή και γελούσε. Αυτές οι εικόνες δυνάμωσαν μέσα μου πάρα πολύ τη θέλησή μου να παραμείνω σε αυτές τις επάλξεις και να αλλάξω την αντίληψη της κοινωνίας, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι το καταφέραμε με τους λειτουργούς εδώ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατά καιρούς στέκονταν δίπλα μου και με βοήθουσαν. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλη ικανοποίηση να δούμε αυτή την αντίληψη να αλλάζει. Ξεκίνησε πρώτα η γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων ενδογενειακής βίας, η γνωστή γραμμή σήμερα 1440. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο πρώτος χώρος φιλοξενίας για γυναίκες και τα παιδιά τους στη Λευκοσία το 1997. Το Σύνδεσμος αναγνώρισε μετά από κάποια χρόνια την ανάγκη να βοηθήσει και ανθρώπους που είχαν βίαιη συμπεριφορά και εισήγαγε πρόγραμμα για την θεραπεία αυτών των ανθρώπων. Ακολούθησαν άλλες προσπάθειες για να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του Συνδέσμου και έχουμε καταφέρει το 2014 να λειτουργήσουμε δεύτερο χώρο φιλοξενία στην Πάφο και να ξεκινήσει ένα ASC, μια ιδιόκτητης υποδομής, η οποία θα φιλοξενήσει όλες τις υπηρεσίες του Συνδέσμου μαζί με τον χώρο φιλοξενία της Λευκοσίας και αναμένεται να είναι έτοιμη αυτή η υποδομή το καλοκαίρι του 2016. Σημαντική προσφορά στο Σύνδεσμο είχαν ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ήταν η κυρία Μάρο Ελληνοπούλου, η οποία πραγματικά κατέθεσε ψυχή και καρδιά. Εδώ και την θεωρώ ως έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Θεωρώ επίσης από τους απερχόμενους προέδρους τη Μάρθα Αποστολίδου ως σημαντική με προσφορά και τώρα θεωρώ την Κυβή Μπογιατζή ως μια πολύ έντιμη και ικανή πρόεδρο η οποία είναι σε θέση να συνεχίσει αυτό το υψηλό έργο που κάνουμε. Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από εκλογική συνέλευση, στην οποία καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να ψηφίσουν και να αναδείξουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σύνδεσμος έχει εγγεγραμμένα μέλη τα οποία είτε επιθυμούν να βοηθήσουν εθελοντικά, είτε παραμένοντας εκεί για να δουν ένα προσφέρουν στη συνδρομή του βοήθεια και αρρωγή στο Σύνδεσμο. Και υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό εθελοντών οι οποίοι στηρίζουν τον Σύνδεσμο και μπορούμε να πούμε ότι μέρος των επιτευγμάτων και μέρος του έργου που έχει διατελέσει ο Σύνδεσμος όλα αυτά τα χρόνια είναι εξ αφορμής της παρουσίας εθελοντών σε αυτόν τον χώρο. Έτσι αλλιώς οι εθελοντές τον έχουν ιδρύσει και τον έχουν τρέξει για αρκετό καιρό. Μια από τις επιδιώξεις μας ήταν να έρθουμε πιο κοντά στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς με στόχο την σωστή αντιμετώπιση των παιδιών τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.
γιατί είναι αναφέροντα δικαιώματα των παιδιών να μεγαλώνουν μέσα σε έναν υγιές περιβάλλον. Ο Σύνδεσμος φρόντισε, εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να έχει και ομάδες εθελοντών. Μάλιστα, κάποια περίοδο δημιούργησε και ομάδες στήριξης του Συνδέσμου σε άλλες πόλεις, όπως στην Πάφο, στη Λεμεσό. Ο Σύνδεσμος εφαρμόζει πολιτικά προγράμματα, διεξάγει σεμινάρια για πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε καταφέρει μέσα από αυτές τις δράσεις και μέσα από αυτά τα σεμινάρια να πείσουμε και να δημορφώσουμε και να δείξουμε στον κόσμο ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν να υποτιμήσουν, να μην το μετρήσουν σωστά και να το αφήσουν να περάσει. Βλέπουμε ότι όλο ένα περισσότεροι νέοι άνθρωποι έρχονται κοντά για να βοηθήσουν ή απλά να ενημερωθούν για αυτό το θέμα, διότι νοιάζονται για τις δικές τους σχέσεις και τις δικές τους οικογένειες. Και αυτό αισθανόμαστε ότι είναι ένα επίδειγμα το οποίο επέρασε ο Σύνδεσμος μέσα από τα 25 χρόνια που λειτουργεί και έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του. Δεν είχαμε νομοθεσία ή οι νόμοι δεν κάλυπταν επαρκώς τις ανάγκες των κυμάτων. Και δυστυχώς οι νέες για τους θήτες ήταν ανώδυνες. Από εκεί και πέρα υπάρχει το προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό του Σύνδεσμου, το οποίο τρέχει τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Σύνδεσμος από το 1990. Ο Σύνδεσμος την τελευταία πενταετία έχει προσπαθήσει και έχει κερδίσει κάποιες διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να εισαγάγει καλές πρακτικές οι οποίες συμβαίνουν και εφαρμόζονται στο εξωτερικό. Έχουμε κερδίσει 3 τέτοιους διαγωνισμούς οι οποίοι οι διαγωνισμοί μας έδωσαν την ευκαιρία και την οικονομική και την τεχνογνωσία να στηρίξουμε τις υπηρεσίες, να δημορφώσουμε το προσωπικό μας και τους εθελοντές μας, ώστε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας. Και από εκεί και πέρα, μια μεγάλη επιδίωξη του Συνδέσμου και είναι στα επόμενα άμεσα σχέδια, είναι να καταφέρουμε να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες του Συνδέσμου μας επί 24ωρου βάσεως. Αυτό απαιτεί σαφώς οικονομική ενίσχυση από το κράτος και από ιδιωτικούς φορείς. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να καλύψουμε στο βαθμό που μπορούμε το οικονομικό άνοιγμα που πρέπει να γίνει, όμως χρειάζεται και η βοήθεια του κράτους, καθώς είμαστε η μόνη μη κυβερνητική οργάνωση στην Κύπρο που τρέχει συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα για την ανθρωπογενειακή βία. Έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη να βοηθήσουμε και τα άτομα που ασκούν βία. Και εδώ και μια δεκαετία περίπου το κάνουμε. Θα περιμέναμε περισσότερους ανθρώπους, κυρίως άντρες, να απευθύνονται στις υπηρεσίες μας. Την τελευταία τριετία αυτό συμβαίνει και αισθανόμαστε ότι βοηθούνται και ήδη μέσα από την παρουσία τους και την επαφή τους με το Σύνδεσμο, αλλά και κυρίως έρχεται αυτό μέσα και από τις συζύγους ή τις συντρόφους αντρών οι οποίες επέρασαν από το Σύνδεσμο και έχουν καταφέρει με κάποιον τρόπο να τους πείσουν να προσεγγίσουν το Σύνδεσμο. Την τελευταία τριετία είναι εντυπωσιακή η αύξηση στην αναζήτηση βοήθειας από άντρες. Είμαστε εδώ, δεν κουραζόμαστε και δεν σταματούμε να προσφέρουμε αυτά που μπορούμε στον συνάνθρωπό μας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ, γιατί γνωρίζουμε πόσο ιδιαίτερο και δύσκολο θέμα είναι η ανθρωπογενειακή βία. Και εδώ είναι ο αγώνας πλέον, σε ποιο βαθμό να αντιμετωπίσουμε τη βία, και είναι εδώ που χρειάζεται η συστράτευση της εκπαίδευσης μέσα από το σπίτι, η διαπαιδαγώγηση, αλλά και μέσα από τα σχολεία. Θα ήθελα να κλείσω με ένα μήνυμα. Όπου υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει χώρος για βία. Ας γεμίσουμε όλοι τις καρδιές μας με αγάπη.